Να πω καταρχήν ότι ε, το η πλειοψηφία του Διεκτικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΔΕΠΜΠ δεν είναι με τις κινητοποίησει, δεν είναι με την πλευρά του αγώνα των φοιτητών ε, και οφείλω επίσης να πω ότι ε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός καθηγητών του Μετζόβιου ήδη έχει υπογράψει, έχει κάνει αίτημα προς το δουσού για να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση τον, τον, του Συλλόγου ακριβώς για να δούμε την πορεία των κινητοποιήσεων και άμεσα πρόκειται να οργανωθεί αυτή η Γενική Συνέλευση. Θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο λόγια για, αυτό το, για την κατάσταση στην εκπαίδευση, στα δημόσια ιδρύματα και για την έλευση αυτού του που ελπίζουμε να μην έρθει τελικά στην, στη Βουλή, του άδικου και παράνομου νομοσχέδιου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή μη κρατικά όπως θέλετε πείτε τα. Καταρχήν να πούμε ότι ενώ το άρθρο 16 προβλέπει δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση έχουμε ιδρύματα, τα δημόσια ιδρύματα της χώρας, τα δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας δεν είναι τόσο δωρεάν και δεν είναι τόσο δημόσια. Και θα εξηγηθώ τι, τι εννοώ. Καταρχήν, ένας φτωχό φοιτητή που οι γονεί του δεν μένουν στον τόπο που σπουδάζει, δεν μπορεί να, να ζήσει εύκολα στο... και να σπουδάσει. Το καταλαβαίνετε. Δεύτερο, ένα κομμάτι των σπουδών στα δημόσια ιδρύματα πληρώνεται. Έχουν αρχίσει πολλά ιδρύματα και βάζουν δίδακτρα. Έχουν αρχίσει, δε, ε, τα βιβλία δεν είναι δωρεάν στα μεταπτυχιακά και φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο ακούγεται και για, τα, για τις σπουδές ε, στο προπτυχιακό κύκλος σπουδών. Ο κρατικός προϋπολογισμός στα ιδρύματα δεν φτάνει για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών. Κύριο Λεκτό, δεν φτάνει για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών με λίγα λόγια φως νερό τηλέφωνο. Ε, ο αριθμός των καθηγητών, ο αριθμός των μελών ΔΕΠ, βαίνει συνεχώς μειούμενο. Δεν συμπληρώνονται ούτε καν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι αποχωρούν, οι οποίοι συνταξιοδιωτούνται. Ο αριθμός των νέων μελών ΔΕΠ είναι μικρότερος από τον αριθμό των ανθρώπων των, των μελών ΔΕΠ που φεύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση στα δημόσια και δωρεάν ιδρύματα. Και να πω και την σκληρή αλήθεια, το αυτοδιοίκητο των δημόσιων πανεπιστημίων έρχεται να, ακριβώς να διαχειριστεί την φτώχεια του πανεπιστήμιου. Έρχεται να διαχειριστεί την κατάσταση όπου όλοι μας υποχρεωνόμαστε να βάζουμε λεφτά από ερευνητικά προγράμματα για να καλύψουμε εκπαιδευτικές ανάγκες. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε, αυτό τον, σε αυτή την βάρβαρη ομολογό κατάσταση ε, πρέπει να δούμε κατά πόσο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο στην, ε, ε, να παίξει τον κοινωνικό του ρόλο, μάλλον να το πω έτσι. Και θα, και θα μου επιτρέψει να σας φέρω σύντομα δύο-τρία παραδείγματα. Καταρχήν, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί σε μια κατεύθυνση κάλυψης κοινωνικών αναγκών να καλύψει διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα σας... Παράδειγμα, για την κατοικία. Ελληνικά εργαστήρια, το Πολυτεχνείο πρώτος θα αυτά, ε, σχεδιάζει τεχνικές κατασκευής ε, 3D printing κτηρίων, που με τεχνικές καινού και με άλλες τεχνικές, ε, φωτοβολταϊκών, ε, κεραμιδιών κλπ, κλπ. Είναι σε θέση να χτίσει πολύ φθηνά σπίτια μια τάξη μεγέθους κάτω από το κόστος που πουλιώνται στην, στην αγορά. Ανταυτού βλέπουμε ότι το κράτος, αντί να εκμεταλλευτεί αυτήν τη γνώση, βλέπουμε ότι προχωράει σε ε, κατασχέσεις σπιτιών, έχοντας δώσει ήδη πολλές φορές πάνω τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, μέσα από τα ταμεία ανάκαμψης κτλ. Και, τα και βλέπουμε ανθρώπους και βλέπουμε τις τράπεζες να μαζεύουν, να παίρνουν στα χέρια τους και αυτά τα σπίτια των κόκκινων δανείων. Βλέπουμε, καλή ώρα στο γεωπονικό που μας φιλοξενεί, βλέπουμε τεχνικές όπου με φυτοπονική καλλιέργεια η αγροτική παραγωγή μπορεί να τριπλασιαστεί πενταπλασιάζοντας την ποιότητα σε, σε στοιχεία, σε ιχνοστοιχεία των αγροτικών προϊόντων. Ανταυτού Βλέπουμε στη λαϊκή η ντομάτα να έχει πάει δύο-τρεις φορές πάνω. Τα αγαθά να είναι σε τέτοια κόστη που δεν φτάνει ούτε ο δικός μας μιστός να, να καλύψει ένα δεκαπενθήμερο. Στην υγεία, πολλά εργαστήρια, στη, στην, στο ΕΚΠΑ, στο Μετσόβιο, στην, σε άλλα πανεπιστήμια, αναπτύσσουν σύγχρονες τεχνικές αντιμετώπισης ανία των ασθενειών, με πολύ καλά αποτελέσματα ανταυτού βλέπετε τη συμπεριφορά του κράτους όσον αφορά την, την εμπλοκή με τα ιδιωτικά ε, νοσοκομεία, με την, με, με την πρακτικά, πρακτικά κατάργηση της δημόσιας υγείας. Στο τομέα της άμυνας έχουν προταθεί λύσεις για, εθνικές, για, 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 για τεχνικές άμυνας που προέρχονται από ελληνικά πανεπιστήμια. Ανταυτού βλέπετε ότι το φροντίζει να αγοράζει εξοπλισμό από, το, από την Αμερική, F, F-35 για παράδειγμα, τα οποία δεν ικανοποιούν ανάγκες άμυνας, αλλά ικανοποιούν ανάγκες επέμβασης πολύ μακριά από τη χώρα μας. Βλέπουμε επίσης τεχνικές στην παραγωγική διαδικασία, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, τεχνικές που αναπτύσσουν εργαστήρια στη χώρα μας, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να βελτιωστοποιήσουν την ποιότητα. Ανταυτού βλέπουμε μια διαρκή καταπόντιση της βιομηχανικής παραγωγής διαδικασίας της χώρας μας. Βλέπουμε τεχνικές που εργαστήρια του, του, του τη της χώρας αναπτύσσουν τεχνικές για βέλτιστα ενεργειακά μείγματα, για φωτοβολταϊκά, και κλπ. Ανταυτού βλέπουμε τα τιμολόγια της ΔΕΗ στα σπίτια μας να έχουν φτάσει σε εξωφρενικά ψηλά επίπεδα. Και ένας Θεός ξέρει που θα φτάσουν. Μετακινήσεις. Το Πολυτεχνείο είναι διάσημο για τις τεχνικές που αναπτύσσει στις συγκοινωνίες, τόσο σε, σε σταθερές τροχές, όσο και σε καράβια. Ανταυτού τι βλέπουμε, τέμπι. Ε, λοιπόν, ε, λοιπόν, εμείς οι καθηγητές της τριτοβάθμιας, για όλους αυτούς τους λόγους, για τη δουλειά που με το αίμα μας, γιατί όπως ξέρετε η χρηματοδότηση στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ μικρή, είναι, είναι έως μηδενική, συντασσόμαστε με τον δίκιο αγώνα των φοιτητών και πραγματικά θέλουμε αυτά τα οποία παράγουμε σαν πανεπιστήμιο, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο και στον τομέα της έρευνας, να γίνουν κοινωνικά αγαθά και πέρα από αυτά τα παραδείγματα που σας έφερα υπάρχουν χίλια άλλα, να γίνουν κοινωνικά αγαθά στη λογική του να ικανοποιήσουν τις λαϊκές ανάγκες, τις κοινωνικές ανάγκες. Και τότε όλοι, να σας βέβαιοι ότι όλοι οι καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι στο πόστο τους, ακριβώς για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστώ.